Κυρία Πέρκα, κυρία Πέρκα, λόγω σε εσάς και πάμε απόλυτα με την κυρία στο μεταναστευτικό προσφυγικό. Πολλά συμφωνούμε με την κυρία Πέρκα. Δεν νομίζω, ακούστε λίγο τώρα. Βγήκε ο κύριος Μαντάς. Θα δούμε το επόμενο θέμα. Δείτε πώς θα διαφωνήσουμε. Δεν είπα σε όλα. Λέω λοιπόν, δικονομικές ακροβασίες έχουμε ακούσει μέχρι για παραγραφή για να αποφύγουμε την ουσία του σκανδάλου Νοβάρτης. Εγώ ξεκινάω από αυτό. Και πιάνουμε κάθε φορά ένα δικονομικό εργαλείο. Και με συγχωρείτε, δεν είμαι νομικός, δεν θα μπω σε αυτό. Θα μιλήσω όμως πολιτικά. Είπε όμως ο κύριος Μαντάς, πληρώνονται στην Αμερική εφόσον συντελέσει η μαρτυρία τους, ώστε να διαγνωστεί το σκάνδαλο. Μάλιστα. Να διαγνωστεί σκάνδαλο. Δηλαδή, εφόσον είναι έγκυροι και δώσουν στοιχεία, άρα το γεγονός ότι έχουν επιλογή. Επιλεγή. Οι ίδιοι μάρτυρες σημαίνει ότι είναι αυτοί οι αξιόπιστοι, αυτοί που ξέραν, αυτοί που σύμφωνα με το FBI, όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να συντελέσουν στο να διαγνωστεί σκάνδαλο και βεβαίως υπάρχει ένα νομικό καθεστώς σε ένα κράτος που αμείβει ή δεν αμείβει κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα με την Νοβάρτης είναι ότι είναι στη συνείδηση του ελληνικού λαού και ξέρουμε όλοι ότι έχουμε χρεωθεί δισεκατομμύρια. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό γιατί βρέθηκε ο λαός σε αυτή την κατάσταση που ζήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια, την τραγική, διότι κάποιοι τα πήρανε πολύ χοντρά, όπως λέει και ο λαός. Και τώρα γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια. Από τη μια να φανεί ότι είναι σκευωρία να καλυφθεί το σκάνδαλο, από την άλλη να το παραγράψουμε, από την άλλη να κυρώσουμε προστατευόμενους μάρτυρες, που δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Μάλιστα. Όχι μόνο το FBI, και όλη η Ευρώπη Πέρκα, έχει τους προστατευόμενους μάρτυρες, προκειμένου να διαγνωστούν τέτοιες. Είναι η τοποθέτησή σας. Να πάμε στο επόμενο και θα διαβάσει όλη την εφημερίδα ο κύριος Μπογδάνος δίπλα σας. Πρώτο γιατί θέμα, είναι δημοσκόπηση, είναι και δημοσκόπηση ο κύριος Μπογδάνος. Τόσο καλύτερος θα γίνει. Έτσι. Να. Και εμείς, όλοι μας. Όλοι μας. Διάβασε τη δημοσκόπηση.